Στο πανεπιστήμιο όπου σπούδαζε, η πρωτοετής Σάνον Μέλεντι εξαφανίστηκε μετά από έναν αγώνα. Το αυτοκίνητό της βρέθηκε σε ένα κοντινό πάρκινγκ με τα κλειδιά επάνω. Η αστυνομία δεν ασχολήθηκε με το περιστατικό, πιστεύοντας ότι απλά έφυγε κάπου. Όμως οι γονείς της και οι φίλοι της κατάλαβαν ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί. 12 χρόνια και ακόμα δεν υπήρχε κανένα σημάδι της. Η Σάνον Μέλεντι γεννήθηκε 20 Οκτωβρίου του 1974 στο Μαϊάμι. Μετά από 5 χρόνια, οι γονείς τους απέκτησαν μία ακόμη κόρη, την Μονίκ. Από τα παιδικά τους χρόνια, οι γονείς της έλεγαν ότι θα έπρεπε να είναι οι καλύτερες στο σχολείο. Σε όλες τις τάξεις, η Σάνον ήταν από τις καλύτερες μαθήτριες. Από μικρή ηλικία ήθελε να γίνει δικηγόρος. Αφού τελείωσε το σχολείο, έκανε αίτηση για να σπουδάσει νομική. Την δέχτηκαν 12 πανεπιστήμια. Η Σάνον αποφάσισε όμως να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Έμερι στην Ατλάντα. Στο Πανεπιστήμιο ένιωσε από τις πρώτες ημέρες σαν να ήταν σπίτι της, αποκτώντας πολλούς νέους φίλους. Ταυτόχρονα βρήκε και μια δουλειά για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της. Δούλευε σε ένα γήπεδο softball. Στις 26 Μαρτίου 1994 η Σάνον δούλευε σε ένα πρωινό αγώνα softball. Η Σάνον είχε φύγει για το μεσημεριανό διάλειμμα μεταξύ των αγώνων, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ. Όταν αναφέρθηκε για πρώτη φορά η εξαφάνιση της Σάνον, η αστυνομία δεν το πήρε σοβαρά. Είπαν ότι η Σάνον μόλις επέστρεψε στο σχολείο μετά τις ανοιξιάτικες διακοπές και πιθανότατα είχε βγει κάπου με φίλους της. Την επόμενη μέρα, η συγκάτοικος της Σάνον βρήκε το εγκατελειμμένο αυτοκίνητό της, ένα μαύρο Nissan SX, σε ένα πάρκινγκ βενζινάδικου. Τα κλειδιά ήταν ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο δεν αντιμετωπίστηκε ως αποδεικτικό στοιχείο. Η αστυνομία έβαλε τη συγκάτοικο της Σάνον να οδηγήσει το αυτοκίνητο πίσω στη Πανεπιστημιούπολη. Δεν αντιμετωπίστηκε ως κάτι σημαντικό παρά μόνο μερικές μέρες αργότερα. Οι υπεύθυνοι του σχολείου έλαβαν μια περίεργη κλίση μόλις 11 μέρες μετά την εξαφάνιση της Σάνον. Ένας άνδρας είπε ότι είχε τη Σάνον και ότι ήταν καλά. Περιέγραψε επίσης ένα δαχτυλίδι που είχε λάβει η Σάνον από τη θεία της. Είπε ότι θα τηλεφωνήσει αργότερα για να υποβάλει τα αιτήματά του. Ποτέ δεν τηλεφώνησε πίσω. Η αστυνομία μπόρεσε να εντοπίσει την κλίση σε ένα καρτοτηλέφωνο 20 μίλια μακριά. Δεν βρέθηκαν δαχτυλικά αποτυπώματα, αλλά η αστυνομία βρήκε μια μικρή φασμάτινη τσάντα. Μέσα στην τσάντα οι αστυνομικοί βρήκαν το δαχτυλίδι τυλιγμένο με κολλητική ταινία. Η οικογένεια της Σάνον έκανε έκκληση στον απαγωγέα να τους δώσει πίσω την κόρη τους. Συνέχισαν να αναρτούν αφίσες για αγνοούμενους και έβαλαν μια ανταμοιβή 10.000 δολάρια. Η αστυνομία πήρε συνεντεύξεις από όλους όσους βρίσκονταν στο γήπεδο softball. Την ημέρα που εξαφανίστηκε η Σάνον, έμαθαν ότι ένας άνδρας ονόματι Butch Hanson, μηχανικός της Delta Airlines, εργαζόταν εκείνη τη μέρα ως διαιτητής σε εκείνον τον αγώνα. Ο Μπούτς προφανώς δεν μπορούσε να κρατήσει τα μάτια του μακριά από τη Σάνον και της είχε μιλήσει ακόμη και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είπαν αυτόπτες μάρτυρες. Ο Μπούτς ανακρίθηκε από την αστυνομία, τους είπε ότι πράγματι είχε μιλήσει με τη Σάνον, αλλά δεν την είδε μετά το παιχνίδι. Επίσης είπε ότι πήγε σπίτι και έκανε αρκετές τηλεφωνικές κλήσεις. Η αστυνομία έλεγξε τα αρχεία του τηλεφώνου του και τον απέκλεισε από τους πιθανούς υπόπτους. Η αστυνομία όμως επέστρεψε στο σπίτι του Μπούτς 6 μήνες μετά την εξαφάνιση της Σάνον. Φωτιά είχε ξεσπάσει σε ένα από τα υπνοδωμάτια του πανωρόφου του σπιτιού του. Ο Μπούτς ισχυρίστηκε ότι είχε ένα ατύχημα με την ηλεκτρική του σκούπα. Ο Μπούτς έστειλε μία αξίωση στην ασφαλιστική του εταιρεία, ωστόσο ήταν ξεκάθαρο στην αστυνομία ότι επρόκειται για εμπρισμό. Χύθηκε γκάζι στο πάτωμα και η φωτιά είχε γίνει εσκεμμένα. Η αστυνομία μίλησε επίσης με τον γείτονα του Μπούτς. Ο γείτονάς τους είπε ότι ο Μπούτς είχε μία φωτιά και τη νύχτα που εξαφανίστηκε η Σάνον στο πίσω μέρος του σπιτιού του, κάτι που ήταν περίεργο. Επιβλήθηκε ένταλμα για την πίσω αυλή του σπιτιού του Μπούτς για την εξκαφή του πυρεσβεστικού λάκκου που είχε χρησιμοποιηθεί εξκαφέας. Στο λάκκο της φωτιάς βρέθηκαν δεκάδες γυναικεία pullover, όλα σε μικροκαμωμένα μεγέθη. Επίσης βρέθηκαν οι φασμάτινες γραβάτες, προϊόντα καθαρισμού και πλαστικά παντελόνια, όπως φορούσαν οι ερευνητές του τόπου του εγκλήματος. Η αστυνομία βρήκε επίσης 9 ρολά κολλητικής ταινίας στον γκαράζ του Μπούτς. Η οικογένεια της Σάνον δεν αναγνώρισε κανένα από τα πουλόβερ ότι άνοικε στη κόρη τους. Ο Μπούτς ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε τίποτα γι' αυτά και ότι μάλλον άνοικαν στους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Ωστόσο, ο Μπούτς κατηγορήθηκε για εμπρισμό και απάτη με σκοπό να πάρει χρήματα από την ασφαλιστική και καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκιση. Ενώ ο Μπούτς ήταν στη φυλακή, ο πατέρας της Σάνον
Λούις ενημερώθηκε από το FBI ότι Σάνον είχε πιθανότητα δολοφονηθεί από τον Μπουτς τελικά. Η υπόθεση της Σάνον έπεσε στο περιθώριο και αρκετές μεγαλύτερες υποθέσεις όπως του Τζέι Σίμψον έγινε πρωτοσέλιδο είδηση, ωστόσο η υπόθεση τελικά άνοιξε ξανά σχεδόν μία δεκαετία αργότερα. Υπήρχε πίεση στην εισαγγελία επειδή ο Μπουτς πρόκειται να αποφυλακιστεί. Ο Τζον Πετρέι επανεξέτασε την περίπτωση της Σάνον, ξεκίνησε κοιτάζοντας τη τσάντα που περιείχε το δαχτυλίδι της Σάνον. Το δαχτυλίδι δεν είχε εγκληματολογικές εξετάσεις, αλλά η τσάντα είχε μερικές σημαντικές ενδείξεις. Η τσάντα είχε κατασκευαστεί από τη Milheiser Company, μόνο μία εταιρεία στην Ατλάντα. Η The Fulton Paper Company είχε αγοράσει αυτές τις τσάντες. Στη συνέχεια η Delta Airlines είχε αγοράσει τις τσάντες από αυτές για να στείλει μικρά εξαρτήματα κινητήρα. Ο Μπουτς εργαζόταν ως μηχανικός για την Δέλτα όταν εξαφανίστηκε η Σάνον. Παρόμοιες υφασμάτινες τσάντες είχαν βρεθεί και στο γραφείο του Μπουτς κατά την αρχική έρευνα. Οι τσάντες συγκρίθηκαν με τη τσάντα που περιείχε το δαχτυλίδι. Ήταν ίδιες στην κατασκευή και το μέγεθος, τέριαζε και το σχέδιο ύφανσης. Η ταινία κάλυψης που βρέθηκε τυλιγμένη γύρω από το δαχτυλίδι της Σάνον συγκρίθηκε επίσης με τα ρολά ταινίες που βρήθηκαν στον γκαράζ του Μπουτς. Το πλάτος της ταινίας ήταν σταθερό, όπως και η επιφάνεια κόλλας και επίστρωσης. Υπήρχαν επίσης μικροσκομικά μεταλλικά σωματίδια που βρέθηκαν στην ταινία. Ένα υπέρυθρο φασματόμετρο χρησιμοποιήθηκε για να ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά. Τα σωματίδια ήταν από κράμα χαλκού νικελίου. Αυτό το συγκεκριμένο κράμα χρησιμοποιήθηκε από την αεροδιαστημική βιομηχανία και η Delta Airlines το είχε χρησιμοποιήσει για την επικάλυψη εξαρτημάτων κινητήρων αεριοθούμενων. Το ίδιο κράμα βρέθηκε στα ρολά ταινίας που βρέθηκαν στον γκαράζ του Μπουτς. Η αστυνομία πίστευε ότι ο Μπουτς είχε κλέψει τις τσάντες και την ταινία από την δουλειά. Η αστυνομία είχε μάθει ερευνώντας το ιστορικό του Μπουτς ότι ο Μπουτς είχε τρεις προηγούμενες καταδίκες για σεξουαλική επίθεση και απαγωγή στο Ιλινόις. Η πρώην σύζυγός του τον είχε κατηγορήσει ότι είχε επιτεθεί σε ένα 14χρονο κορίτσι και κατέθεσε εναντίον του. Είπε ότι ο Μπουτς είχε δέσει τα χέρια και τους αστραγάλους της κοπέλας και είχε βάλει ταινία στο στόμα της. Είχε καταδικαστεί μόνο σε 4 χρόνια, αλλά βγήκε σε 2 και είχε μετακομίσει στην Ατλάντα. Τελικά ο Μπουτς κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της Σάνον το 2004. Η εισαγγελία πίστευε ότι ο Μπουτς είχε γνωρίσει τη Σάνον στον αγώνα softball και της άρεσε. Το επεισόδιο των εγκληματολογικών αρχείων είπε ότι θα μπορούσαν να είχαν πάει για φαγητό μαζί και την πήγε πίσω στο σπίτι του. Ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, της επιτέθηκε και τη σκότωσε. Πιστεύεται ότι ο Μπουτς είχε αποτεφρώσει το σώμα της Σάνον στη φωτιά πίσω από το σπίτι του. Τα λείψανά της δεν βρέθηκαν ποτέ. Στη συνέχεια οδήγησε το αυτοκίνητό της στο βενζινάδικο και πήγε σπίτι για να κάνει εκείνα τα τηλεφωνήματα για να δημιουργήσει το αλωθή του. Ο Μπουτς Χίντσον κρίθηκε ένοχος για φόνο σε βαθμό κακουργήματος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Ήταν το πρώτο άτομο στην πολιτεία της Τζόρτζια που καταδικάστηκε για φόνο χωρίς σωμαθήματος ή τόπο εγκλήματος. Στον Μπουτς αρνήθηκαν την αποφυλάκηση υπό όρους, αλλά είναι έτοιμος για αποφυλάκηση και πάλι το 2025.